Καλώς τα μου, τι κάνετε βρε παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο αυτό εδώ του καναλιού. Μόλις έφαγα το πρωινό μου, ετοιμάστηκα γρήγορα για να πάω πρώτη μέρα στο σχολείο, γυμνάσιο για την ακρίβεια πηγαίνω, θέλω να σας ενημερώσω. Ξεκίνησα την πρακτική μου, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί το ήθελα πάρα πολύ και το κυνήγησα, ήθελα πολύ να έχω την εμπειρία της πρακτικής πριν πάρω το πτυχίο μου. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δεις αν στην πράξη μπορείς να κάνεις, αν σου αρέσει, να κάνεις αυτό το οποίο σπουδάζεις. Οπότε αυτή η πρακτική είναι πολύ σημαντική για μένα, γιατί θα καθορίσει το αν θα γίνω καθηγήτρια στην πορεία της ζωής μου ή αν θα ακολουθήσω κάποιον άλλον τρόπο. Να σας δείξω έτσι μία στα γρήγορα το σημερινό outfit που επέλεξα για το σχολείο. Είναι αυτό εδώ το φόρεμα. Είναι από Ατρατίβο το φόρεμα. Με αυτά εδώ πέρα τα sneakers από Μποζίκη, σας τα είχα δείξει στο βίντεο Μποζίκης. Φόρεσα και κρίκους. Γενικά το βάψιμό μου είναι σχεδόν ανύπαρκτο. Δηλαδή, ειλικρινά, το μόνο που έχω κάνει είναι να κάνω ένα τάκ στα φρύδια μου λίγο εδώ μπροστά να τα γεμίσω. Ελάχιστη μάσκαρα και τα μποναριστά λίγο κονσίλερ. Αυτό. Πριν φύγω από το σπίτι και να κατευθυνθώ προς το σχολείο, θέλω να σας δείξω μία αλλαγή, κάτι που αγοράσαμε, μία καινούργια προσθήκη στο σπίτι. Αποκτήσαμε αληθινό τζάκι. Λοιπόν, έχω ξετρελαθεί με αυτήν εδώ τη γωνιά. Αυτό είναι το τζάκι μας, παιδιά. Τελειώ. Δυστυχώς τώρα δεν προλαβαίνω να σας κάνω επίδειξη και να σας δείξω πώς ανάβει και πώς λειτουργεί. Θα το κάνουμε όμως αυτό. Λοιπόν, λεπτομέρειες για αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ οικονομικό, πολύ οικονομική λύση. Επίσης, να ξέρετε, γενικώς τα κανονικά τζάκια που καίνε ξύλο δεν είναι και τόσο περιβαλλοντολογική επιλογή όπως γνωρίζετε. Το να κόβεις ξύλα, ξέρω εγώ, και να τα καίς. Ενισχύει το γεγονός ότι κόβονται δέντρα χωρίς λόγο. Και επίσης, όταν αυτά καίγονται, αυτό που απελευθερώνει το καπνό στην ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ ανθυγινός και ρυπαίνει την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον. Έτσι λοιπόν εμείς, αντί να χτίσουμε τζάκι, επιλέξαμε μία πιο οικονομική επιλογή. Παιδιά, γύρισα. Ήταν μία πολύ ωραία μέρα σήμερα στο σχολείο, γιατί δεν είχε τίποτα να κάνεις έτσι κουραστικό. Περισσότερο γνωριζόμουν με τους καθηγητές και λίγο φτιάχναμε τα βιβλία. Το πρωινό ξύπνημα φυσικά με έχει εξουθενώσει, γιατί δεν είναι κάτι που έχω συνηθίσει. Τώρα έχω βάλει λίγο τις πιτζάμες μου, λίγο θα ξεκουραστώ, φτιάχνω πραγματάκια, παίρνω ρουχαλάκια και τέτοια, γιατί σήμερα θα μείνουμε στο Χαϊδάρι. Όσο μαζεύω ρούχα, περιμένω το Γιάννη να έρθει να με πάρει. Θα πάμε στο Golden Hall να πάρουμε δώρο, γιατί έχουμε κάτι γενέθλια την Παρασκευή. Θα φάμε κάτι εκεί, θα γυρίσουμε λίγο εδώ, θα ψήσουμε μαζί με τη μαμά μου και μετά το βράδυ θα πάμε να μείνουμε σπίτι. Εδώ έχω το φόρεμα που φορούσα και το πρωί θα το ξαναφορέσω τώρα. Και εδώ πέρα έχω κάποια ρουχαλάκια για να τα πάρω μαζί μου. Όπου και να γυρίσεις και να μην βλέπεις δίσκους εδώ στον τοίχο. Και εδώ. Μας αρέσουν οι δίσκοι. Αποφασίσαμε λοιπόν να ψήσουμε σε ένα γκατζετάκι καινούριο που πήρε η μαμά μου, το οποίο θα δείτε εδώ. Και τώρα είμαστε στην προετοιμασία.
Εδώ λοιπόν βλέπουμε πως βάζει τα κάρβουνα και το μπατζετάκι. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι δεν ξέρουμε να ψήνουμε. Είναι μία πρώτη απόπειρα και γι' αυτό αποφάσισα να το κάνω βίντεο και να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί αν καταφέρουμε να ψήσουμε με αυτό το gadget, τότε όλοι μπορούν να ψήσουν. Είναι πάρα πολύ εύκολο να ψήσει με αυτή την ψησταριά. Αυτή η συσκευή ψήνει και πατάτες, θέλω να σας πω. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, είναι 11 η ώρα το πρωί, για την ακρίβεια 11.30, είναι 11.30 ώρα το πρωί και πάω στο κομμωτήριο για να δώσω λίγο σχήμα σε αυτό εδώ το μαλλί και να πάρω λίγο την ψαλίδα που έχω να κουρευτώ πάνω από ένα χρόνο. Κάτι φοβερό δεν θα συμβεί, απλά θέλω να σας δείξω πώς είναι πριν το μαλλί μου. Είναι έτσι, βλέπετε ότι είναι μονοκόμματο, δεν έχω ούτε μυτάκια ούτε κάτι, είναι αυτό το ίσιο πράγμα. Να το, που απλά φαίνεται ότι είσαι στη διαδικασία που το μακραίνεις και δεν το έχεις πειράξει καθόλου. Αυτά εδώ ήταν οι αφέλειές μου, που είναι έτσι λίγο πιο κοντό, δεν ξέρω αν φαίνεται στο μαύρο, να. Αυτά ήταν αφέλειες κάποτε και έχουν διαφορετικό μήκος τώρα, εδώ νομίζω είναι πιο κοντές, εδώ πιο μακριές, οπότε θα κάνω κάτι και για τα μπροστινά. Άρα, το πριν και αυτό εδώ είναι το μετά. Όπως βλέπετε, τα μαλλιά μου έχουν καθαρίσει από την ψαλίδα. Υπάρχει ένα καλύτερο σχήμα και μια καλύτερη μορφή, ενώ ταυτόχρονα, κοιτάξτε, δεν έκοψα καθόλου το μήκος. Νομίζω έχουν πάρει σχήμα τώρα που τα κούρεψα, ενώ πριν ήταν πολύ άχαρε. Μεταφερθήκαμε στο μπάνιο μου, γιατί θέλω να σας δείξω μια συσκευή που αγόρασα από τα Lidl σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή για το πρόσωπο. Είναι αυτή εδώ. Σας θυμίζει κάτι? Είναι κανονική αντιγραφή από τη συσκευή Foreo που υπάρχει στα Sephora, η οποία κοστίζει το λιγότερο 200 ευρώ, αν πάρεις την απλή, γιατί υπάρχουν κάποιες πιο special που έχουν πάνω από 200 ευρώ. Και εννοείται ότι πάρα πολύ μου άρεσε το concept, ήθελα και εγώ πολύ μια τέτοια συσκευή, αλλά η τιμή ήταν αποθαρρυντική. Δεν σκέφτηκα ποτέ να πάω να την αγοράσω. Τώρα λοιπόν βρήκα αυτό εδώ στα Lidl, είναι φοβερό. Έρχεται μαζί με τη συσκευή τα καλώδια για τη φόρτιση, γιατί φορτίζει αυτή η συσκευή, και μία θικούλα για ταξίδια. Και θα ήθελα εδώ μαζί σας να τη δοκιμάσω. Έχει δύο πλευρές αυτή η συσκευή. Από τη μία τα τριχάκια είναι πιο λεπτά και από την άλλη είναι πιο χοντρά. Τα πιο λεπτά τριχάκια είναι για τα πιο ευαίσθητα δέρματα, ενώ τα πιο χοντρά είναι για τα πιο λιπαρά δέρματα με ακμή. Μπορείς να κάνεις τον καθαρισμό σου χρησιμοποιώντας τη συσκευή αυτή, μπορείς να βάλεις τη μάσκα σου και να βοηθήσεις με αυτή τη συσκευή κάνοντας μασάζ με τη μάσκα. Πάμε όμως να το δούμε στην πράξη. Θα χρησιμοποιήσω τώρα τυχαία αυτό εδώ το σαπουνάκι από Natura Siberica, το North & Shop. Ουσιαστικά είναι μαύρος άργυλος, οπότε θα το τοποθετήσω στο δέρμα μου και μετά θα το βοηθήσω με τη συσκευή. Πατάμε το κουμπάκι, ρυθμίζουμε τη δόνηση που θέλουμε και κάνουμε μασάζ. Αυτή τη διαδικασία δεν την κάνουμε για πάνω από 3 λεπτά και φυσικά αυτό που προσφέρει αυτή η συσκευή είναι ότι βοηθάει την επιδερμίδα στο να ξυπνήσει, αιματώνει την επιδερμίδα μας, κάνει μασάζ και γενικώς προετοιμάζει το πρόσωπο στο να δεχτεί καλύτερα τις μάσκες και τα σκραπ που εμείς έχουμε αποφασίσει να βάλουμε. Σε πλένουμε. Και το επόμενο πράγμα που αγόρασα από τα Lidl είναι αυτή εδώ η υπέροχη βούρτσα. Πραγματικά τα σπάει, ξεμπερδεύει τέλεια τα μαλλιά.
Βοηθάει πάρα πολύ και το σχήμα της. Κάνει έτσι καμπύλη. Οπότε ό,τι κομπάκια έχετε και ό,τι θέμα μπορεί να έχουν τα μαλλιά σας, το λύνει πανεύκολα. Βλέπετε με ταχύτητα, χτενίζω. Δεν βρίσκει πουθενά αντίσταση δηλαδή. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε, παιδιά. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe αν σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στο Instagram και να μου γράψετε ιδέες για επόμενα βίντεο κάτω, στα σχόλια. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, φιλάκια!